Λεπτά φαντασίες μαζί μας. Τι κομψός, τι όμως από μακριά. Και δεν μπορώ να σας αγκαλιάσω, κύριε Πανταζή. Και η αγκαλιά σας είναι τόσο έτσι ευχάριστη πάντα. Τι κάνετε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, παιδιά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Πανταζή. Τι κάνετε, πώς είστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε και σήμερα μαζί μας και φέτος. Δεν μπορούσα να λείψω γιατί το έχουμε για γούρι μου φαίνεται, έτσι. Εμένα είσαι το γούρι. Κάθε χρόνο σπάμε τα ταμεία. Και ό,τι προβλέψετε κάνει, λαδάκι, λαδάκι, όλες μέσα. Καλό λάδι. Τότε κάντε κάποια πρόβλεψη για τα γεννητούρια. Και για τα 21 και για τα 21. Κάνε πρόβλεψη, Λευτέρη, έλα. Θα αργήσει λίγο, θέλει λίγο ακόμα. Ναι, θα θέλαμε. Κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα. Πόσα χρόνια λέτε. Όχι, ρέμεις. Όχι. Μήνες. Μήνες θα Μήνες. Μακάρι, τι να πω. Παραφτούμε να μας προετοιμαστούμε. Καμία σχέση, σας το είχα πει, σας είχα πάρει τηλέφωνο. Σας είχα ενημερώσει. Κύριε Πανταζή, τα φετινά Χριστούγεννα είναι διαφορετικά για εσάς, γιατί αν δεν κάνω λάθος, μετά από πόσα χρόνια θα με διορθώσετε εσείς, πρέπει να είναι τα πρώτα που τα περνάτε εκτός πίστας. Νομίζω έχεις δίκιο. Είναι πρώτη φορά που... Καλά, πιτσιρικάς στη Ρωσία, εκεί κάναμε Χριστούγεννα. Από ό,τι θυμάμαι στην Ελλάδα, που στο ξεκίνημα, ξέρεις, που ήρθαμε στην Ελλάδα σαν πρόσφυγες, πάλι στο σπίτι και στο σχολείο, από τη στιγμή που έγινα τραγουδιστής, δεν έχω λείψει ποτέ από πίστα. Είμαι συνέχεια στην πίστα. Πόσα χρόνια είστε στο τραγούδι? Σαρανταρίζω. 40 χρόνια. Από 15 χρονών. Από 15 χρονών. Ναι. Μόλις τελείωσα το σχολείο, ήμουν 12 χρονών, τελείωσα την 6η τάξη. Ήρθε ο Μπουζουξής που πήγαινε η κόρη του σχολείου στο Εγάλαιο εκεί. Μ' άκουσε γιατί τραγούδισα, κλαίγαν οι μανούλες. Είπα ένα τραγούδι που το έχω γράψει εγώ μαζί με τον Παναγιωτίδη. Έναν Ποντιακό. Ένα Μπουζουξή. Όχι, όχι Ποντιακό. Ήταν ο Λουστράκος, έτσι λεγόταν. Σε ηλικία 12 ετών τώρα. Ναι. Τελειώσαμε λοιπόν το σχολείο και κάναμε γιορτή στο σχολείο και εγώ είπα το τραγούδι. Ναι. Κλαίγαν οι μανούλες. Αυτός ήρθε να δει την κόρη του. Μ' άκουσε, συγκινήθηκε, μου λέει, έλα μετά από το σπίτι και μου μάθε δύο τραγούδια. Καβάλα στο Δελφίνι και το Αγωνία με Λαχτάρα. Και την άλλη μέρα τραγούδαγα στη Λουζιτάνια. 12 ετών τώρα, λαμπρά, έτσι, να το ξαναπούμε αυτό. 12 χρονών. 12 χρονών. Ναι, πολύ μικρός, παιδιά. 12 χρονών, τραγουδήσεις σε πίστα. Και επειδή ήμουν πιτσιρικάς, γύρω στις 2, τα μπουζούκια ήταν μέχρι 8-9 το πρωί τότε. Εύκολα. Πήγαινα πίσω στον τραμίστα. Σαμιωτάκης λεγόταν, από τη Σάμο ήταν αυτός, ο Τάσος, και με έβαζε πίσω από την τραμς και κοιμόμουν. Τι λέτε τώρα. Και με πήρε χαμπάρι μια μέρα το αφεντικό και με έδιωξε. Αφού ήμουν μικρός και κοιμόμουν, τι να κάνω, δεν άντεχα. Αλλά μετά μίλησε ο Μπουζουξής και με ξαναφέραν πίσω. Τι σου έμαθαν αυτά τα χρόνια, Λευτέρη? Δύσκολα χρόνια. Δύσκολα χρόνια της επιβίωσης, ξέρεις, ακόμα ήμασταν ξένοι σε ξένη χώρα, ας ήταν η πατρίδα μας, δεν έχει σημασία. Έτσι, ξαμελήσει η οικογένεια, ήρθαμε από τη Ρωσία, πήγα σχολείο για να μάθω τα ελληνικά, γιατί μίλαγα ρώσικα και ποντιακά, που είναι αρχαία ελληνική. Εντάξει, ήταν πολύ δύσκολα. Δουλεύε όλη η οικογένεια για να βγάλουμε τα προς τα ζήν. Και μου έλεγε, μητέρα μου, τραγουδιστής. Πού να ξέρει, εκεί που είναι, μας βλέπει. Μου λέει, τραγουδιστής, δικηγόρος και γιατρός. Όταν με διώξανε, κλάμα εγώ. Εστάλεγα! Εστάλεγα, ξέρεις. Δεν θα γίνεις ποτέ. Οι μανούλες, ναι.